Θα τον βρούμε τον Βασίλη ξανά σε λίγη ώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θυμάστε ότι λέγαμε από προχθές που δεν έγινε διαδικασία, αλλά φάνηκε χθες και ακόμα περισσότερο σήμερα, ότι η δίκη της γυναίκας που κατηγορείται για τη δολοφονία και των τριών παιδιών της, εδώ δικάζεται για την πρώτη περίπτωση, για εκείνη της Τζορτζίνας, έχει μπει πια στην πιο ουσιαστική της φάση. Στη φάση όπου θα καταθέσουν οι γιατροί. Και εδώ πια αρχίζουν να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι σοβαρά και τα οποία το δικαστήριο θα κρίνει. Εμείς μόνο μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε η γιατρός του τμήματος επηγών των περιστατικών του Καραμανδάνιου. Θυμίζω ότι λίγες μέρες μετά τον θάνατο που αποδίδεται ως δολοφονία στην Πισπυρίγκου του μωρού της Ήριδας, ένα πρωί η Πισπυρίγκου παίρνει την Τζορτζίνα και την πάει στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Φτάνει εκεί και λέει το παιδί έχει σπασμούς, έχει πρόβλημα. Φτάνει στο νοσοκομείο και την περιμένει εκεί μια ειδικευόμενη γιατρός. Η γιατρός ενημερώνει αμέσως μια εμπειρότατη παιδίατρο της Πάτρας, την γιατρό που κατέθεσε σήμερα, εμπειρότατη, είναι 33 χρόνια γιατρός στο νοσοκομείο, η οποία πηγαίνει και εξετάζει το παιδί. Αυτή η γυναίκα λοιπόν λέει πολύ απλά, σήμερα στο δικαστήριο, θα τα δείτε τώρα όλα αναλυτικά και ό,τι άλλο έγινε στο δικαστήριο, λέει πάρα πολύ απλά ότι κατά την εκτίμησή της, ο μόνος λόγος για να προκαλέσει το παιδί αυτά που η μάνα έλεγε ότι είχε, ήταν να το έχει δηλητηριάσει με χάπια. Δείτε. Οι διαρροές και η δημοσιοποίηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο της 34χρονης και του πρώην συζύγου της μέσα από τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της δίκης προκάλεσαν το πρωί την παρέμβαση εισαγγελέα σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από τις σχετικές αναρτήσεις. Λίγη ώρα μετά, η παιδίατρος που είχε υποδεχθεί την Τζορτζίνα στο Καραμανδάνιο λίγο πριν την πρώτη ανακοπή του παιδιού, απαντούσε σε μια σειρά από ερωτήσεις. Η γιατρός στάθηκε στις αντιδράσεις της κατηγορούμενης όταν πήγε την Τζορτζίνα στο νοσοκομείο, στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στις ώρες των δραματικών γεγονότων. Ποια είναι η συνήθις αντίδραση των γονιών σε αυτά τα επεισόδια? Οι σπασμοί είναι κάτι που τρομοκρατεί παιδιά και γιατρούς. Οι γονείς αμέσως βουτάνε τα παιδιά και έρχονται αμέσως στο νοσοκομείο. Οι σφίξεις του παιδιού, το οξυγόνο του και η θερμοκρασία του ήταν φυσιολογικά. Η μητέρα μας είπε για σπασμούς. Μας είπε ότι τα ματάκια της ήταν ανοιχτά και ότι της είπε «Μαμά, τρέμω, δεν μπορώ να σταματήσω». Πυρετό δεν είχε και σκέφτηκα κάποια δηλητηρίαση από φάρμακο. Ρώτησα αν υπήρχαν χάπια στο σπίτι και μου είπε ναι. Αντιεπιληπτικά, γιατί είχε κάποιο ισχυμικό. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει η κατηγορούμενη, το επεισόδιο της Τζορτζίνας είχε σημειωθεί στις 5.30 το πρωί. Όμως η ίδια φέρεται να πήγε την κόρη της σε νοσοκομείο 3.30 ώρες αργότερα. Στην κατάθεσή σας στην ανακρίτρια λέτε ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα στις 5.30 και εσείς είδατε το παιδί στις 9.30. Ρωτήσατε τη μητέρα γιατί ήρθαν στις 9. Όχι, οι σπασμοί τρομοκρατούν τους γονείς, ακόμη και εμάς τους γιατρούς. Οι σπασμοί τι διάρκεια μπορεί να έχουν? Και λεπτών. Είναι πολλές κατηγορίες σπασμών. Οι πυρετικοί σπασμοί περνάνε πιο γρήγορα. Ένας έντονος εφιάλτης μπορεί να δημιουργήσει τέτοια αντίδραση σωματική? Ναι, εκεί πήγε και το μυαλό μου. Σκέφτηκα ότι μπορεί να βίασε ένα τρόμο, αλλά η μαμά επέμενε για σπασμούς. Εδώ λένε ότι η κυρία κατηγορουμένη σκότωνε τα παιδιά της για να γίνει διάσημη. Όμως, για να γίνει διάσημη, θα έπρεπε να αποκαλυφθεί ότι σκότωνε τα παιδιά της. Ενώ όλο το σκεπτικό του βουλεύματος και της παραπομπής της είναι ότι επέλεγε τα νοσοκομεία γιατί είναι προστατευτικό περιβάλλον, όπου εκεί θα μπορούσε να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της χωρίς να γίνει αντιληπτή. Οι τόνοι στη δικαστική αίθουσα ανεβαίνουν. Η παιδίατρος στέκεται στην καθυστερημένη αντίδραση της μητέρας και επισημαίνει πως από τα στοιχεία και τις εξετάσεις, οι περιγραφές της για το επεισόδιο με σπασμούς δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Γιατί λέτε ότι έφερε το παιδί μετά την παρέλευση αρκετών ωρών? Η απάντησή μου είναι η ίδια. Η μητέρα μου είπε ότι εκδήλωσε το επεισόδιο στις 5.30. Η κατηγορουμένη στη συμπληρωματική της απολογία λέει ότι το επεισόδιο ξεκίνησε στις 6.30. Ο κύριος συνήγορος σας ρωτάει αν αυτή η απόσταση ανάμεσα στις 6.30 και στο χρόνο που έφερε το παιδί στο νοσοκομείο είναι λογική. Εγώ είχα άλλα στοιχεία με βάση αυτά που μου είπε η μητέρα και με αυτά που κατέθεσα. Πάντως δεν ήρθε άμεσα στο νοσοκομείο πανικόβλητη. Οι μάρτυρες, ειδικά οι γιατροί,
που θα καταθέσουν τα περιστατικά που μας ενδιαφέρουν για τις κατηγορίες θα πούνε επακριβώς το τι έχει συμβεί, όσο και αν ταλαιπωρηθούν από την υπεράσπιση. Θα πάνε σε αρκετό χρόνο και κόπο, ώστε να αναδείξω στο δικαστήριο πτυχές της προσωπικότητας της κατηγορημένης, που ειδικά οι κυρίες και οι κύριοι και δεν γνώριζαν. Η παιδίατρος του Καραμανδάνιου φέρνει στο μυαλό της όλα όσα έγιναν από τη μέρα εισόδου της Τζορτζίνας μέχρι την ανεξήγητη ανακοπή που υπέστη τρεις μέρες μετά. Τι μάθατε στη συνέχεια για το παιδάκι? Έμαθα ότι αυτό είναι το τρίτο παιδάκι. Μου είπαν οι συνάδελφοι ότι λόγω αυτού του περιστατικού θα κάνουν πιο επισταμένο έλεγχο. Τι σας είπαν οι συνάδελφοι για την ανακοπή? Ότι ξαφνικά ειδοποιήθηκαν από την νοσηλεύτρια. Η μητέρα ξέρω ότι πήγε χαλαρά και χτύπησε την πόρτα των γιατρών. Αυτό άκουσα. Συνήθως η αντίδραση των γονιών ποια είναι? Πανικός. Παρών στη δικαστική αίθουσα και ο πατέρας των αδικοχαμένων κοριτσιών, ο οποίος σύμφωνα με τους δικηγόρους του, είναι έτοιμος να προσκομίσει μια σειρά από νέα μηνύματα. Το μήνυμα δεν είναι ένα. Τα μηνύματα είναι περισσότερα και υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα από τα οποία δεν έχουν ακουστούν τις ανάγνωσης των εγγράφων. Ο 30χρονος βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και παρακολουθεί με αγωνία την έκβαση της δίκης. Είναι διαλυμένος ο άνθρωπος αυτός, ζητάει δικαιοσύνη για τα παιδιά του, βλέπετε ότι είναι κάθε μέρα εδώ και ο ίδιος με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία ακούει όσα εξελίσσονται στο δικαστήριο και όση πίεση και αν έχει δεχτεί και ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα και μέσα και έξω από την αίθουσα, είναι εδώ. Η παιδίατρος απάντησε σε μια σειρά από ερωτήσεις και στο τέλος προσπάθησε να συνοψίσει. Είδα το παιδί στα εξωτερικά ιατρία και αποφάσισα να γίνει εισαγωγή. Στις 8 Απριλίου του 2021, όταν έβλεπα το παιδί, δεν ήξερα το ιστορικό της οικογένειας. Την είδα μεταξύ 9.30 και 9.50. Με είχε ενημερώσει η μητέρα ότι έκανε σπασμούς. Πολλοί γονείς έρχονται έχοντας κάνει διάγνωση από μόνοι τους. Μου ανέφερε τίναγμα κεφαλής και ματιών και ότι μετά το παιδί άρχισε να κάνει σπασμούς. Της προσδιορίσε ως κινήσεις άκρων. Σε ερώτησή μου για το πότε εκδηλώθηκε το επεισόδιο στο παιδί, μου είπε ότι αυτό έγινε περίπου στις 5.30. Η δίκη της 34χρονης για την απόπειρα και τη δολοφονία της Τζορτζίνας με κεταμίνη συνεχίζεται και με το πέρασμα των ημερών το ενδιαφέρον αυξάνεται καθώς οι γιατροί αρχίζουν να μιλούν για όλα εκείνα που συντάραξαν ολόκληρη τη χώρα. Είναι η ώρα της δικαιοσύνης, θα το λέω συνέχεια. Και τις αποφάσεις θα τις πάρει μόνο η δικαιοσύνη. Ναι, έχουμε όλοι το δικαίωμα να κάνουμε και κάποια σχόλια, αλλά οι αποφάσεις είναι στην δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε τους διαλόγους μέσα στο δικαστήριο. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία κράτησε κοντά ένα πεντάωρο σήμερα. Έχουμε ξεχωρίσει κάποια σημεία για να έχετε όσο το δυνατόν πιο άμεση εικόνα. Τι είχαμε λοιπόν σήμερα στη δικαστική αίθουσα? Είχαμε την κυρία Γράψα. Η κυρία Γράψα είναι παιδίατρος. Είναι 33 χρόνια νοσοκομειακή γιατρός. Θεωρείται μία από τις εμπειρότατες γιατρούς στο Καραμανδάνιο της Πάτρας υπηρετεί και ένας άνθρωπος πάρα πολύ ψύχρεμος, έτσι. Και έτσι ψύχρεμα στάθηκε και σήμερα στο δικαστήριο. Πάρα πολύ ψύχρεμα, νυφάλια, με μία δομημένη σκέψη, παρότι μία στιγμή αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε μία καρέκλα για να καθίσει και εκεί δημιουργήθηκε και ένα επεισόδιο. Θα μας το πει σε λίγη ώρα η Βάσο Παλαίο. Ξεκινά λοιπόν την κατάθεσή της η κυρία Γράψα. Η κυρία Γράψα λέει αρκετά από αυτά που είδατε στο βίντεο τα οποία προηγήθηκαν, όχι ακόμα, θα ανοίξουμε σε λιγάκι τις κάρτες μας, γιατί εμείς εδώ θα εστιάσουμε σε ένα διάλογο που είχε με τον Αλέξη Κούγια. Πριν να συνοψίσω, η κυρία Γράψα τι λέει, στα βασικά της σημεία. Λέει, εκείνο το πρωί έρχεται η μάνα με το παιδί, εγώ είμαι η γιατρός στα ΤΕΠ, είναι το σημείο των έκτακτων περιστατικών και μου λέει ότι το παιδί έχει σπασμούς. Διαπιστώνω και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτά τα οποία λέει δεν απεικονίζονται στο παιδί. Οι εξετάσεις του παιδιού είναι καλές. Μου δημιουργείται όμως εντύπωση ότι ίσως το παιδί έχει πάρει κάποια χάπια και μπορεί να έχουν προκληθεί αυτά τα οποία περιγράφει η μάνα. Γι' αυτό μάλιστα τη ρωτάω αν έχει και χάπια στο σπίτι, μήπως το παιδί τα πήρε κατά λάθος ή εν αγνία της. Δέχεται πολλές ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις αυτές απαντάει και από την πρόεδρο του δικαστηρίου και από τον σύνηγορο υπεράσπισης, τον κύριο Κούγια, με απόλυτη ψυχραιμία. Σε ένα σημείο όμως, με τον κύριο Κούγια, υπάρχει μια, δεν θα το έλεγα ένταση, αλλά θα έλεγα μια επιμονή από τον σύνηγορο υπεράσπισης, όπως έχει κάθε δικαίωμα, αλλά ας δούμε τι τη ρωτά και τι απαντά. Ξεκινούμε λοιπόν με την απάντηση της παιδιάτρου. Λέει, η μητέρα μας είπε για σπασμούς.
Μας είπε ότι τα ματάκια της Τζορτζίνας ήταν ανοιχτά και ότι της είπε «Μαμά, τρέμω, δεν μπορώ να σταματήσω». Πυρετό το παιδί δεν είχε. Συνεχίζουμε. Σκέφτηκα κάποια δηλητηρίαση από φάρμακο. Ρώτησα, λέει η γιατρός, αν υπήρχαν χάπια στο σπίτι και η μητέρα μου είπε «Ναι, αντιεπιληπτικά». Προσέξτε, αντιεπιληπτικά έχει σημασία. Γιατί είχε κάποιο ισχυμικό επεισόδιο. Προχωρούμε τις κάρτες μας. Ρωτάει λοιπόν τώρα ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Αλέξης Κούγιας. Κατασκευάζεται, λέει στην μάρτυρα, μία ψεύτικη εικόνα. Η κατηγορούμενη σας είχε πει ότι στο σπίτι υπήρχαν αντικαταθλιπτικά και όχι αντιεπιληπτικά φάρμακα. Και απαντάει η γιατρός, ξαναλέω, μάλλον συνεχίζει ο κύριος Κούγιας, η κατηγορούμενη δεν έχει πάρει ποτέ αντιεπιληπτικά. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι η κατηγορούμενη σας είπε ψέματα. Και εδώ έρχεται να δούμε την επόμενη κάρτα, η απάντηση της παιδιάτρου. Λέει λοιπόν, και τα αντιεπιληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα επεισόδιο. Και μάλιστα είναι χειρότερα τα αντικαταθλιπτικά από τα αντιεπιληπτικά που εγώ σας είπα. Δεν θέλω να καθοδηγήσω κανένα συμπέρασμα. Το δικαστήριο θα τα βγάλει. Αλλά θυμάστε ότι είχαμε πει ότι το κρίσιμο κομμάτι αυτής της δίκης είναι το κομμάτι των γιατρών. Την πεποίθησή τους οι τακτικές δικαστήνες και οι ένορκοι θα τη σχηματίσουν, θεωρώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα όσα οι γιατροί θα ισχυριστούν μέσα στην δικαστική αίθουσα. Να συνεχίσουμε με τους διαλόγους. Ο κύριος Κούγιας συνεχίζει τις ερωτήσεις του, δίνει ψευδή κατάθεση και επιφυλασσόμεθα να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της κατηγορούμενης, λέει για την μάρτυρα. Είναι ψευδοπαιδίατρος και προκατηλημένη. Είδατε ένα παιδί δασκαλεμένο να μην απαντάει, ρωτάει ο Κούγιας, ο κύριος Κούγιας. Και απαντάει η γιατρός. Όχι, κανείς από τους γιατρούς δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Να συνεχίσουμε τους διαλόγους. Επόμενο ερώτημα από τον κύριο Κούγια. Όμως αυτό το σκέφτηκαν εισαγγελείς και ανακριτές. Και έρχεται η απάντηση. Κάποιο λόγο θα είχαν από την παιδίατρο. Ερώτημα από τον κύριο Κούγια. Σε αυτό το κομμάτι της κατηγορίας, ότι επέλεξε το νοσοκομείο σας να φέρει να σκοτώσει το παιδί και ότι το έπεισε να μην απαντάει, τι λέτε? Εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό? Επιμένει ο κύριος Κούγιας γιατί είναι κομμάτι του κατηγορητηρίου. Η γιατρός πολύ ψύχρεμα μένει σε αυτά τα οποία η ίδια έχει δει και γνωρίζει. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτό, απαντάει. Συνέχεια σε αυτόν τον διάλογο. Πώς βλέπετε δηλαδή το σενάριο αυτό που σκέφτηκε η δικαιοσύνη, ρωτάω Αλέξης Κούγιας. Και απαντάει η κυρία Γράψα. Να κρίνω τη δικαιοσύνη, μου ζητάτε? Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς η γυναίκα αυτή κράτησε την ψυχραιμία της. Εξηγήσιμο βέβαια, γιατί μια γιατρός η οποία βρίσκεται σε εξωτερικά ιατρία και αντιμετωπίζει περιστατικά, έχει μάθει να κρατάει τον αυτοέλεγχό της. Είπε λοιπόν η γυναίκα αυτά που νόμιζε, την γνώμη της, τη θέση της και τα επιστημονικά ευρήματα τα οποία είχε, που θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά σε λίγο. Κάποια στιγμή η κατηγορούμενη, η Ρούλα Πισπυρίγκου, δυσφόρησε πάρα πολύ. Δυσφόρησε πάρα πολύ και εκεί θα δούμε τώρα πώς ετοιμάστηκε, μάλλον έμοιασε, τεινάχθηκε προς τα πάνω και ζήτησε να βγει λίγο από την αίθουσα. Βγήκε από την αίθουσα βεβαίως με την συνοδεία ενός αστυνομικού για να επιστρέψει λίγα λεπτά αργότερα. Αυτά είναι που έχουμε ξεχωρίσει για να σας τα απεικονίσουμε μέσα σε ένα ομοίωμα δικαστικής αίθουσας. Όμως, θα πάω τώρα στο διπλανό στούντιο και θα δείτε την Μαρίλη Λάπα για μερικούς ακόμα από τους διαλόγους που έχουμε προσπαθήσει να τους παραθέσουμε σχεδόν αυτολεξί, ώστε να έχετε μια άμεση εικόνα για το τι ακριβώς έχει υποθεί στο δικαστήριο, ποιες ερωτήσεις ετέθησαν και ποιες απαντήσεις έδωσε η κυρία Γράψα, η παιδίατρος. Μαρίλη, καλησπέρα, για πες μας. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, θα αναδείξουμε κάποια σημεία που έχουν τη σημασία τους από την κατάθεση της παιδιάτρου. Την πρώτη γιατρό που εξέτασε την μικρή Τζορτζίνα κατά την άφηξή της στο Καραμανδάνιο, στα εξωτερικά ιατρία. Λέει λοιπόν η παιδίατρος, δεν ήρθε άμεσα. Ρωτάει η πρόεδρος, περίπου πόση ώρα είναι από το σπίτι της στο Καραμανδάνιο? Η παιδίατρος απαντά, από εκεί που μου είπε ότι μένει είναι περίπου μισή ώρα, μάξιμου μισή ώρα ακόμα και με κίνηση. Οι σπασμοί είναι κάτι που τρομοκρατεί τους γονείς και έρχονται πάντα άμεσα. Να θυμίσουμε εδώ ότι η κουβέντα γίνεται γιατί έχει πάει η μάνα το παιδί, το έχει πάει κάπως αργά,
Και υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 ώρων από τη στιγμή που ισχυρίζεται η μάνα ότι το παιδί παρουσίασε το πρόβλημα με το σπασμό μέχρι την ώρα που φτάνει στο νοσοκομείο. Και λέει η γιατρός ότι πάντα όταν οι γονείς βλέπουν ένα παιδί να έχει σπασμούς, το πρώτο που κάνουν είναι το φορτώνουν στο αυτοκίνητο και το πάνε στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πολύ σκληρό θέμα να δεις ένα παιδί να έχει σπασμούς. Και μπαίνεις σαν τον τρελό μες στο νοσοκομείο με το παιδί. Ρωτάει η πρόεδρος, ιατρικά πότε θεωρούμε ότι ένα παιδί αυτής της ηλικίας έχει πυρετό? Απαντάει η παιδίατρος, πάνω από 38. Κάτω από 38 θεωρούμε ότι έχει δέκατα. Όλες οι τιμές ήταν φυσιολογικές αυτό το παιδί. Ένα παιδί αυτής της ηλικίας, αν υποθέσουμε ότι αυτό που περιέγραψε η μητέρα ήταν σπασμοί, χωρίς να έχει πυρετό, χωρίς το ένζυμο αυτό που μας είπατε ανεβασμένο, σε κάποια εξέταση, κάτι βρίσκουμε. Αυτό δεν μου έχει ξανατύχει. Εξηγεί δηλαδή η παιδίατρος. Ναι, εδώ τώρα προφανώς τι γίνεται. Όλες τις εξετάσεις. Ότι προσπαθεί ο γιατρός να καταλάβει μήπως το παιδί είχε πυρετό και είχε σπασμούς από τον πυρετό. Και αυτό τη ρωτάει και η πρόεδρος. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια ερμηνεία επιστημονική στο τι μπορεί να οδήγησε το παιδί αυτό, έτσι όπως περιέγραφε η μητέρα την κατάστασή του, στο νοσοκομείο. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, τότε μπαίνουμε σε άλλες υποθέσεις. Αυτές για τις οποίες γίνεται και η δίκη στην πραγματικότητα. Έτσι. Το παιδί λοιπόν φαίνεται να είναι υγιές, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μα στο καρδιογράφημα που του κάνουν, σε όλες τις εξετάσεις που του γίνονται, στο εγκεφαλογράφημα το οποίο του γίνεται, το κοριτσάκι η Τζορτζίνα φαίνεται να είναι υγιέστατη. Συνεχίζει η πρόεδρος. Εκείνη την ημέρα που εσάς στα εξωτερικά ιατρία θυμάστε τι εξετάσεις έγιναν, και απαντάει η παιδίατρος, όλες οι εξετάσεις που αναφέρει το πρωτόκολλο. Ένα παιδί αυτής της ηλικίας που εμφανίζει σπασμούς, πώς μεταφράζεται σε συμπτώματα, τι δείχνουν οι εξετάσεις που κάνετε που δείχνουν σπασμούς? Και απαντάει η γιατρός, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, κάτι άλλο απτό στα χέρια μας δεν έχουμε. Είναι αυτό η μαγνητική και όσα μας έχει πει ο κάθε γονιός που έρχεται με το παιδί. Σε ένα άλλο σημείο ρωτάει η πρόεδρος τι βρήκαν τελικά οι γιατροί στις εξετάσεις και απαντάει η παιδίατρος, δεν βρήκαμε κάτι, ήταν όλα φυσιολογικά. Τη ρωτάνε πώς ήταν το παιδί κατά τη διάρκεια της εξέτασης και αν επικοινωνήσανε καθόλου μαζί του. Και απαντάει η παιδίατρος, ήταν φοβισμένο, δεν απαντούσε αυθόρμητα, κοιτούσε τη μητέρα πριν απαντήσει. Μετά, λίγο αργότερα, πήρε το λόγο ο Αλέξης Κούγιας και έκανε και εκείνος κάποιες ερωτήσεις. Θα σταθούμε σε 2 ερωτήσεις. Ρωτάει ο Αλέξης Κούγιας, στα 33 χρόνια που υπηρετήσατε στο νοσοκομείο, έχετε μάθει παρόμοιο περιστατικό ανακοπών σε τέτοια ηλικία? Και με αφοπλιστική σιγουριά λέει η παιδίατρος, όχι. Ανεξήγητο περιστατικό, όχι. Πάντα κάτι θα βρεθεί, έστω και μετά στις εξετάσεις. Και εδώ δεν έχει βρεθεί τίποτα. Λοιπόν, θέλω τώρα, πριν πάμε στην Βάσο Παλαιό, να μας πει η Μαρίλη και το ζήτημα που δημιουργήθηκε και προκάλεσε αντίδραση της δικαιοσύνης με ένα προφίλ. Υπάρχει ένα προφίλ, το Rule are not guilty, αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και λίγο καιρό και στο οποίο εμφανίστηκαν σήμερα κάποιες φωτογραφίες από την αίθουσα του δικαστηρίου. Θέλω να πω ξανά, νομίζω το ξέρουμε όλοι, ότι απαγορεύεται να υπάρξουν εικόνες μέσα από το δικαστήριο. Είτε βιντεοσκόπηση, είτε φωτογραφίες. Απαγορεύεται ρητά. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτές τις αναπαραστάσεις που βλέπετε από σκίτσα μέχρι γραφικά. Εδώ λοιπόν αναρτήθηκαν σήμερα κάποιες φωτογραφίες, 2 συγκεκριμένα. Μία η οποία ήταν της Ρούλας να κάθεται στο εδόλιο και μία του Μάνου που καθόταν στα πίσω καθίσματα. Για πες μας τι έγινε μετά. Λοιπόν, έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις 2 φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Twitter. Τη μία, όπως είπες και εσύ, απεικονίζεται η Ρούλα Πισπυρίγκου και στη δεύτερη ο Μάνος Δασκαλάκης μέσα στη δικαστική αίθουσα. Τις φωτογραφίες προφανώς τις έχουμε, αλλά δεν τις δείχνουμε γιατί απαγορεύεται να προβληθούν φωτογραφίες. Έτσι. Σαφέστατα. Ο χρήστης αυτός με το ψευδώνυμο, μόλις έμαθε ότι αρχίζει προκαταρκτική έρευνα, κατέβασε τις επίμαχες φωτογραφίες. Όπως είπες και εσύ, από τον Ιανουάριο, όταν μόλις ξεκίνησε η δίκη της Τζορτζίνας, δημιουργήθηκε μια σελίδα αυτή που βλέπουμε, Rule are not guilty, δηλαδή Ρούλα δεν είναι ένοχη. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θέλω να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα ενεργός σε όλες τις δικαστικές συνεδριάσεις. Αναφέρει τα όσα εκτυλίσσονται μέσα στη δικαστική αίθουσα στη δίκη της Τζορτζίνας, πριν καλά-καλά και η δικαστική. Πάντως τώρα είναι υποεισαγγελική διερεύνηση για την ανάρτηση αυτών των φωτογραφιών από τη δίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίλη Λάπα και πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό. Ακριβώς γιατί, Βάσο καλησπέρα, είχαμε
αυτήν την συνεδρίαση, η οποία έχει και τις στιγμές της έντασής της. Θέλω να ξεκινήσεις από μια στιγμή πρώτη, όταν η μάρτυρα, η κυρία Γράψα, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, δυσφορία. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Η μάρτυρας ζήτησε αν μπορεί να καθίσει και να μην καταθέτει όρθια, Νίκο, καθώς δεν αισθάνθηκε καλά. Είναι έτσι κι αλλιώς μια διαδικασία αγχωτική, είσαι απέναντι σε δικαστές και νόρκους. Η πρόεδρος της είπε ότι φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να καθίσει σε μια καράκλα και να καταθέτει έτσι. Και στη συνέχεια η μάρτυρας, αφού κάθισε στην καρέκλα, έβαλε το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Αυτό το σχολίασε ο Αλέξης Κούγιας, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Με την πρόεδρο του δικαστηρίου να του απαντά ότι την ίδια στάση έχει και η εντολέας του. Τότε ο Αλέξης Κούγιας αρχικά ενοχλήθηκε με τη Ρούλα Πισπυρίκου που καθόταν κατά αυτόν τον τρόπο, ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνησε στο δικαστήριο, Νίκο, ότι η Ρούλα Πισπυρίκου αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας με τα πόδια της και γι' αυτό το λόγο είχε αυτή τη στάση. Πες μας λίγο τώρα και για όλη την εικόνα, τη σημερινή, ας πούμε, κατάθεση της γιατρού και την αίσθηση που αποκόμισες και εσύ, Βάσου. Η κυρία Γράψα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη, Νίκο, πολύ συγκεκριμένη. Κατέθεσε για όσα είδε τις πρώτες ώρες που έφτασε η Τζορτζίνα στο νοσοκομείο. Όπως είπε, αποφάσισε να κάνει αυτή την εισαγωγή παρά το γεγονός ότι δεν πίστηκε από τις αναφορές της μητέρας ότι το παιδί είχε υποστεί κάποιο επεισόδιο σπασμών, καθώς θεώρησε, όπως ακούσαμε και πριν, ότι μπορεί να έχει υποστεί κάποια δηλητηρίαση από χάπια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφασίστηκε η εισαγωγή. Η ίδια δεν ήξερε τότε, Νίκο, τις πρώτες ώρες το ιστορικό της οικογένειας, ότι είχαν χαθεί δύο άλλα παιδιά. Ωστόσο ήθελε να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα. Στη συνέχεια, απαντώντας και στις ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια, είπε ότι δεν είχε γνώση το τι ακριβώς έγινε με τις εξετάσεις της Τζορτζίνας. Ωστόσο, επειδή είναι 7 διευθυντές στο Καραμανδάνιο και φυσικά ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, συζητούσαν μεταξύ τους και της είπαν ότι υπάρχει αυτό το ιστορικό και θα γίνει ένας πιο επισταμένος έλεγχος. Από τον οποίο ωστόσο δεν προέκυψε κάτι. Και θέλω να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως της έδρας, είπε ότι για το περιστατικό της ανακοπής, ότι έμαθε ότι ξαφνικά οι γιατροί ειδοποιήθηκαν από μία νοσηλεύτρια. Η μητέρα, όπως είπε, πήγε χαλαρά και χτύπησε την πόρτα των γιατρών. Αυτή ήταν η πληροφορία που έφτασε στην κυρία Γράψα από τους ίδιους τους συναδέλφους. Αυτό είναι το άλλο κομβικό κομμάτι. Αυτό θα το δούμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Δηλαδή θα κληθούν τώρα και οι γιατροί, γιατί η κυρία Γράψα είναι η γιατρός με την ειδικότητα που υποδέχθηκε το παιδί στα ΤΕΠ στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η παρουσίαση του τι λένε οι μάρτυρες, θα ακούσουμε τις καταθέσεις τους, εννοώ, για την ανακοπή που άφησε την Τζορτζίνα τετραπληγική. Αυτό είναι κομβικό σημείο, γιατί εκεί πάνω υπάρχει μία από τις κατηγορίες. Δικάζεται για δύο κατηγορίες. Η Ρούλα Πισπυρίγκου, η μία είναι η δολοφονία του παιδιού και η άλλη η απόπειρα. Και η απόπειρα είναι ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε τώρα η Βάσο, όπου μεταξύ των άλλων. Το κατηγορητήριο λέει ότι πήγε πολύ χαλαρά για να πει, ξέρετε, το παιδί έχει πάθει ανακοπή. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε, γιατί κάναμε χθες μια αποκάλυψη και θα συζητήσουμε για αυτήν σήμερα και θα σας δείξουμε και ρεπορτάζ, να πω το διαγωνισμό μας, γιατί έχω αρχίσει.